Φάμπρικα με αγοραπολισίες βρεφών έχουν στήσει επιτίδη, εκμεταλλευόμενοι την απελπισία φτωχών γυναικών σε εγκυμοσύνη και τη λαχτάρα ζευγαριών για την απόκτηση ενός παιδιού. Η πρόεδρος του Συλλόγου Επανασύνδεσης Υιοθετημένων Παιδιών κάνει λόγο για γυναίκα που έδωσε 47 παιδιά για υιοθεσία σε δύο μόλις χρόνια. Είχα ασχοληθεί με μια υπόθεση γνωστής οικογένειας Τσιγκάνων, που πιάστηκε στην Ξάνθη με επώνυμη δικηγόρο εκεί. Αποκαλύφθηκε ότι η ίδια οικογένεια μέσα σε δύο χρόνια είχε δώσει 47 παιδιά, τα περισσότερα στα πρωτοδικεία της περιφέρειας. Φαινόταν νόμιμες υιοθεσίες, αλλά σε δύο χρόνια μέσα 47 παιδιά που τα βρήκε. Καταφέρνουν να παίρνουν πολλές περισσότερες ληξιαρχικές πράξεις από τη μία κανονικά που πρέπει να έχει ένα παιδί, από διάφορα ληξιαρχία και με αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις μπορούν και δίνουν όσα παιδιά θέλουν. Η περίπτωση με τις 47 υιοθεσίες είναι μόνο μία από τις χιλιάδες που έχουν απασχολήσει τις αρχές. Οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν Λερναία Ύδρα τα παράνομα κυκλώματα εμπορίας βρεφών. Συνεχίζουν να δρούν, παρότι μόνο στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο χρόνο έγιναν 11 συλλήψεις 10 αλλοδαπών και μια Ελληνίδας για παράνομες υιοθεσίες. Σύμφωνα με τις αρχές, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που έφερναν γυναίκες από τη Βουλγαρία για να γεννήσουν και να πουλήσουν τα παιδιά. Οι αγοραπολισίες όμως συνεχίζονται, καθώς το νομικό πλαίσιο είναι διάτριτο. Το οποίο δεν είναι ένα κενό, είναι ολόκληρη πόρτα που μπαινοβγαίνουν παράνομες αγοραπολισίες βρεφών. Κυκλώματα με τη βοήθεια δικηγόρων φέρνουν τις εγκυμονούσες από χώρες των Βαλκανίων και αμέσως μετά τη γέννα παίρνουν τα βρέφη για να τα πουλήσουν. Άκουσα πρόσφατα για 50.000 ευρώ για ένα παιδί. Προσπαθούσαν να το δώσουν σε μια αμερικανική οικογένεια. Αναγκάζουν κάποιες αυτές γυναίκες να πουλήσουν ένα παιδί έναντι χρεών. Ξεγελάνε αυτές γυναίκες. Φεύγουν με 500 δολάρια, με 1.000 δολάρια. Πουλάνε αυτές το παιδί για τόσα χρήματα. Τώρα πώς φτάνει στα 15, στα 20 μέχρι τα 50. Όσο περισσότεροι μεσολαβούν και αλλάζουν χέρια, τόσο περισσότερα χρήματα ζητάνε. Τα πραγματικά στοιχεία του παιδιού χάνονται αφού στις παράνομες υιοθεσίες χρησιμοποιούνται συνήθως νοθευμένα έγγραφα, τα οποία σύμφωνα με τις καταγγελίες προέρχονται κυρίως από οικογένειες τσιγκάνων, που λόγω συνεχών μετακινήσεων είναι αγνώστου διαμονής, άρα και δύσκολο να ελεγχθούν. Ακούστε. Όταν λοιπόν γεννάει κάποια τσιγκάνα, πάει στο ξεχείο πατρών με το μωρό, το δηλώνει εκεί, το γέννησε. Μπορεί να το κάνει το ίδιο στο Άργο, στο Μεσολόγγι, στην Αθήνα, στη Θήβα, στην Χαλκίδα, όπου έχουν αυτοί τα δικά τους. Και όπου είχε περάσει προηγουμένως και είχε δείξει την κυλίτσα της εκεί στο ληξίαρχο. Παίρνουν καμιά δεκαριά ληξιαρχικές πράξεις και μετά μπορούν να νοθεύσουν την οικογενειακή πράξη του καθενός. Αλλά αυτοί δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν κυκλώματα τα οποία είναι πολύ πολύ πιο ψηλά. Σε όλες τις υπηρεσίες που συνεργάζονται. Σε κύκλωμα εμπορίας βρεφών έχουν στραφεί επανειλημμένα και οι υποψίες της οικογένειας του Μπενίνταμ. Ήταν 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε στην ΚΟ τον Ιούλιο του 1991. Έκτοτε αγνοείται. Η εκτίμηση ότι ο μικρός Μπεν μπορεί να έχει καταπλακωθεί από οικοδομικά υλικά οδήγησε πέρσι τις αρχές σε έρευνες σε συγκεκριμένο σημείο στο νησί, παρουσία Άγγλων αστυνομικών. Ίχνη του δεν βρέθηκαν και η οικογένειά του, εδώ και 22 χρόνια, δεν έχει σταματήσει να τον αναζητεί.